ψάχνουν 5 χρόνια με ελεγκτές, έρχονται οι ελεγκτές, έρχονται τα πορίσματα, σήμερα μπαίνει φυλακή ο Λιμπέρης, αύριο μπαίνει, δεν θα φτάσει να βάλει ο δήμαρχος. Το πόρισμα ήρθε, ο θησαυρός ήταν άνθρακες, αλλά το πόρισμα της 26ης Μαΐου θα είναι ανήλικτο. Θα είναι το πόρισμα το δικό σας. Θα είναι μία τέξο το πόρισμα αυτό. Δεν θα έχει δεύτερη ευκαιρία, γιατί δεν πρέπει να έχουν δεύτερη ευκαιρία. Γιατί δεν δικαιούνται να έχουν δεύτερη ευκαιρία. Γιατί δεν είναι ότι δεν έκαναν τίποτα. Έκαναν και ζημιά. Βέβαια, κατάφεραν να τα νοικοκυρέψουν και να είμαστε μέσα στους 10 πιο νοικοκυρεμένους δήμους, Δήμα και Καστρινέ, εγώ η Αμαλιάδα, η Ήλιδα. Πώς είναι δυνατόν να έχουν χρέη εκατομμύρια εκατομμυρίων και απ' την άλλη να είναι στους 10 πιο νοικοκυρεμένους δήμους. Ξέρετε εσείς κανένα νοικοκυριό, το σπίτι σας να είναι νοικοκυρεμένο, αν έχει αξία 100.000 και έχετε χρέος 1.000.000, τι είδους νοικοκυριό είναι αυτό. Άρα λοιπόν, ή το ένα συμβαίνει ή το άλλο συμβαίνει. Κανένα δεν συμβαίνει από αυτά τα δύο όμως στους συγκεκριμένους. Κανένα. Ούτε καταχρεωμένοι είναι, γιατί αυτό το παραμύθι του χρέους, θα σας το πω τώρα, είναι και ο Δήμαρχος εδώ. Το 9, 10, 11, 12, 13 δημιουργήθηκε χρέος σε όλους τους δήμους της χώρας. Γιατί ήρθε η κρίση και είπε το κράτος στο ελληνικό, τελειώνεται, δεν σας δίνω ευρώ. Και το πρόγραμμα αξία που είχε να βάλει μπροστά το Υπουργείο Εσωτερικών για να μας μοιράσει στους δήμους τα εκατομμύρια, τα δις τα οποία μοίραζε, δεν λειτουργήσε. Οι υποχρεώσεις των δήμων λοιπόν για πληρωμές μελετών, για πληρωμές προμηθειών ή έργων έμειναν εκεί παγωμένες. Τι έγινε λοιπόν με αυτά τα χρέη? Πέρυσι έδωσε 90.000 στο κράτος και πρόπερση 90 εκατομμύρια και πρόπερση 300 εκατομμύρια. Δωρεάν στους δήμους για να πληρώσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους. Αυτά δηλαδή ουσιαστικά που ήταν χρέος του κράτους. Και μας λένε είναι καταχρεωμένοι. Και συγχρόνως είναι στους 10 καλύτερους οικοκυρεμένους δήμους που τώρα σε λίγο, την άλλη, την παράλληλη εβδομάδα, θα έρθει έλεγχος από το ελεκτικό συνέδριο να ελέγξει το Δήμο Ήλιδας για τα έτη 16, 17 και 18. Ξέρετε γιατί θα γίνει αυτός ο έλεγχος? Γιατί δεν έχουν κάνει οικονομικό απολογισμό και ισολογισμό από το 15. Αυτή είναι η νοικοκυρεμένη και οι νοικοκύριδες και το νοικοκυριό το οποίο έχουν κάνει. Μάλλον στους 10 τελευταίους δήμους της χώρας που θα σε αξεπέζευτα το ελεκτικό συνέδριο να τους ελέγξει. Και τότε θα δούμε εκείνο το πόρισμα, τότε που θα βγει. Αυτά έχω να πω εγώ περί πορισμάτων.